Πλήθος κόσμου βρέθηκε χθες στο πέραμα στην έναρξη της γης του Μυλοποτάμου, των εκδηλώσεων που πλαισιώνουν την έκθεση που έχει καταστεί θεσμός για την περιοχή και συγκεντρώνει το ενδιαφέρον πλήθος επισκεπτών που έχουν τη δυνατότητα να δουν από κοντά και να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία πολιτισμού, τέχνης και παράδοσης. Είναι μια έκθεση παραγωγών, καλλιτεχνών και πολιτιστικών συλλόγων, η οποία συμπληρώνεται με κάποιες παράλληλες δράσεις και συναυλίες και διάφορα δρόμενα με κριτική μουσική. Η έκθεση «Γη του Μυλοποτάμου» και φέτος φιλοξενεί περίπτερα που εκθέτουν προϊόντα τοπικών παραγωγών αλλά και δημιουργήματα καλλιτεχνών και πολιτιστικών συλλόγων που συνδέονται άμεσα με την πλούσια παράδοση του τόπου, με στόχο να μην πάψει ποτέ αυτή η σύνδεση με την κοινωνία, τα ήθη και τα έθιμα που διατηρούνται μέχρι και σήμερα. Είναι πλέον ένας θεσμός ο οποίος έχει φύγει από τα σύνορα του Μυλοποτάμου αλλά και από του Ρεθύνου. Δίνει τη δυνατότητα να αναδείξουμε την παράδοσή μας, τον πολιτισμό και πολύ περισσότερο τα ποιοτικό μας προϊόντα και τις δυνατότητες των ανθρώπων μας. Είναι μία από τις εκδηλώσεις που γίνονται εδώ στο Μυλοπόταμο που πραγματικά αναδεικνύουν και τους παραγωγούς και τον πολιτισμό και τους ανθρώπους με όλα τα γράμματα κεφαλαία ενός ιστορικού δήμου, μιας ιστορικής επαρχίας όπως είναι το Μυλοπόταμο. Στην άσβεστη σχέση του σύγχρονου τρόπου ζωής με την παράδοση του Μυλοποτάμου, αναφέρθηκαν στους χαιρετισμούς τους οι φορείς του τόπου, που σημείωσαν με νόημα ότι η διατήρηση αυτής της πολιτιστικής και πολιτισμικής κληρονομιάς, σε συνδυασμό με την ευλογία της γης που παράγει ποιοτικά προϊόντα, συνθέτουν ένα μοναδικό αποτέλεσμα που στόχος είναι να μείνει ζωντανό και για τις επόμενες γενιές. Ο επισκέπτης μπορεί να δει, να βρει και να δοκιμάσει από τυροκομικά προϊόντα, από γαλακτοκομικά προϊόντα, από ρακί, από προϊόντα χειροποίητες κατασκευές. Πολλά πράγματα μπορεί να κάνει, μια βόλτα εδώ στα περίπτερα, να δοκιμάσει και αν του αρέσει κάτι μπορεί και να πάρει. Στις εποχές που ζούμε, η προσήλωση στον πολιτισμό και την παράδοση, η εμπιστοσύνη στην παραγωγική διαδικασία και ο σεβασμός στην καλλιτεχνική έκφραση είναι στοιχεία που μας ενώνουν και μας δίνουν ένα αισιόδοξο μήνυμα. Στο πλαίσιο της έκθεσης, οι εκδηλώσεις άνοιξαν με συναυλία της Μελίνας Κανά, απόψε συναυλία με το Στέλιο Ρόκο και αύριο Κυριακή 6 Αυγούστου με το δεύτερο Διεθνές Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών. Ο σκοπός είναι να αναδείξουμε εδώ τα προϊόντα της περιοχής και τη δυναμική όλων των συλλόγων και των καλλιτεχνών, των παραγωγών της ευρύτερης περιοχής του Μυλοποτάμου. Αυτή την προσπάθεια έχει ξεκινήσει τώρα και αρκετά χρόνια ο Πολιτιστικός Σύλλογος Περάματος και ευτυχώς υπάρχει ανταπόκριση και από τους συλλόγους και από καλλιτέχνες που κάθε χρόνο είναι όλο και περισσότερα τα περίπτερα και οι άνθρωποι που συμμετέχουν σε αυτή την έκθεση.